Καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι, χαίρετε, να σε ευχηθώ καλή μεγάλη εβδομάδα και όπως σας υποσχέθηκα θα έχουμε αρκετά αφιερώματα ζωντανά στο πνεύμα πάντα της μεγάλης εβδομάδας και της κατανυκτικής ατμόσφαιρας. Βρίσκομαι σήμερα σε μια ιστορική εκκλησία της Θεσσαλονίκης, τον Άγιο Παντελεήμονα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μία μικρή εκκλησία η οποία όμως είναι τόσο όμορφη και η ατμόσφαιρα εδώ και λόγω της μεγάλης εβδομάδας είναι ακόμη πιο ιδιαίτερη. Συννεφιασμένη σήμερα η πόλη και βροχερή. Να σας δώσω την εξωτερική άποψη αυτού του ναού, ο οποίος χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Στο σεισμό της Θεσσαλονίκης το 1978 υπέστη σοβαρή ζημιά, αλλά σήμερα έχει αποκατασταθεί και συνεχίζονται οι εργασίες σε αρκετά τμήματα, ακόμη και σήμερα. Είναι ένας μικρός ταπεινός ναός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με πολύ όμορφο κήπο που αξίζει πραγματικά να κάνετε μια στάση. Συνήθως στη Θεσσαλονίκη όταν περνάμε βιαστικά δεν μπαίνουμε μέσα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Επισκέπτες όμως αυτό το διάστημα υπάρχουν πολλοί στη Θεσσαλονίκη. Αυτό εδώ είναι ένα κομμάτι που έχει απομείνει όταν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας είχε μετατραπεί σε τζαμί. Ο κήπος όπως βλέπετε είναι υπέροχος. Και βέβαια το εσωτερικό του με πολύ όμορφες τυπογραφίες και στο βάθος ο νυμφίος ο οποίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Δεν μπαίνω ακόμη μέσα γιατί ενδεχομένως το σήμα να μην είναι πολύ καλό και να χάσουμε τη σύνδεση. Να σας δώσω ακόμη κάποιες εξωτερικές λεπτομέρειες και θα κάνουμε την προσπάθεια να μπούμε και μέσα για να δείτε λίγο από το εσωτερικό, αφού σας προτρέψουμε βέβαια να έρθετε οι ίδιοι να διαπιστώσετε οι ίδιοι σώματα. Στο βάθος φαίνεται η Αγία Σοφία, όπως βλέπετε. Αυτό το διάστημα είναι αρκετός ο κόσμος που επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη και βέβαια αυτά τα βυζαντινά μνημεία της πόλης. Να πούμε ότι είναι παρεκκλήση της Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδόρας, αυτό το παρεκκλήση εδώ του Αγίου Παντελεήμονος. Βλέπετε το προσωπικό μας. Βλέπετε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ, διότι εκτός από τους τουρίστες και οι Θεσσαλονικείς, κάλλιστα μπορούμε να γίνουμε τουρίστες στην πόλη μας, τουλάχιστον εδώ η άποψη πανοραμική του ναού. Μπορούμε λοιπόν να γίνουμε κάλλιστα τουρίστες στην πόλη μας με τόσα μνημεία, τουλάχιστον το ιστορικό κέντρο και η Άνω Πόλη χαρίζει μοναδικές στιγμές την περίοδο του Πάσχα, οι οποίες πραγματικά σας το λέω ότι δεν μπορείς να τις αλλάξεις σε κανένα άλλο μέρος μιλώντας από προσωπική πείρα. Να δείτε λίγο κάποια ιστορικά στοιχεία και πώς ήταν ο μιναρές όταν είχε μετατραπεί σε τζαμί. Είναι εκκλησία, όπως είπαμε, που χρονολογείται στα τέλη του 13ου αιώνα. Η παλαιότερη έρευνα ταύτιζε το ναό με το καθολικό της μονής περιβλέπτου, άποψη η οποία όμως έχει αμφισβητηθεί.
ανήκει στον τύπο του σύνθετου τετραγιώνιου σαυροειδού εγγεγραμμένου ναού με νάρτικα και εξωτερική στοά. Πάμε λίγο να δούμε και από μέσα. Θα κάνουμε την προσπάθεια. Δεν ξέρω, τα δίκτυα αυτές οι μέρες δεν βοηθάνε πολύ. Το λέω, δεν ευθύνομαι εγώ, αλλά γενικότερα δεν είμαστε καλά από ίντερνετ σε αυτή τη χώρα. Και από ίντερνετ για έναν ακριβό λόγο. Λοιπόν, κάνουμε μια προσπάθεια για το εσωτερικό του ναού. Με τις ευχές μου για καλή και μεγάλη εβδομάδα. Θα τα πούμε εκτενέστα το φωτογραφικό υλικό και βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube και στις σελίδες μας. Και εισέρχομαι για μια άποψη εσωτερική.